τον ο κύριος Κάντα θα την πληρώσει. Το 2010 τον Ιούλιο, κύριε Κάντα, μου το θυμάσαι. 38-63 του 2010. Μπράβο. Και τι έλεγε, και τι έλεγε, ότι από 1η-1η του 15, 5 χρόνια μετά, έτσι, είμαστε ακόμα στο πρώτο μνημόνιο, δεν χρειαζόμασταν ούτε δεύτερο ούτε τρίτο. Θα κοπεί το ΕΚΑΣ. Θα είναι οι συντάξεις μόνο 12 και θα είναι με κατόφλητα 360 ευρώ. Αυτά. Γιατί δεν μπορούμε να ακούμε ότι η χώρα χρεοκόπησε. Μισό λεπτό, μισό. Όχι, κύριε Καρνικόλ. Τα λέτε τώρα. Τα λέω τώρα αυτό. Ακριβώς. Όταν η χώρα χρεοκόπησε. Έχετε ξαναδεί κυβέρνηση να νομοθετεί για το 15, 5 χρόνια μετά ότι δεν θα είναι κυβέρνηση. Ίδιες συνθήκες του 15. Υπάρχει κυβέρνηση 5 ετών. Σας λέω ότι νομοθετούσατε για 5 χρόνια μετά, όταν έτσι κι αλλιώς υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα ήσασταν καν κυβέρνηση. Αυτό κάνατε και έρχεστε τώρα και λέτε ποιος κατήργησε τι. Γιατί αφήσετε ποιος κατήργησε τι. Χρεοκόπησε το σύστημα όλο, κύριε. Γιατί δεν το παραδέχεστε. Γιατί δεν το παραδέχεστε. Γιατί δεν παραδέχεστε ότι χρεοκόπησε τη χώρα και το σύστημα. Αυτό γιατί δεν παραδέχεστε. Κύριε Στορμελίδη, καταρχάς ήρεμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 15 που βγήκε στην κυβέρνηση, αν ήθελε, δεν τα καταργούσε αυτά που λέτε εσείς τώρα. Γιατί προσέθεσε και άλλες περιοχές. Γιατί δεν παραδέχεστε ότι η χώρα χρεοκόπησε. Δεν προσέθεσε. Εφάρμοσε μια η χώρα και ρωτήστε τη Νέα Δημοκρατία γιατί χρεοκόπησε το 10 η χώρα. Δεν αρκοθετήθηκε δηλαδή η πορεία τη χώρα, κύριε Καρανικόλα. Δεν αρκοθετήθηκε η πορεία τη χώρα με το πρώτο μνημόνιο. Ορίστε. Δεν βάλατε υποθήκες για το μέλλον. Μα τώρα μιλάμε σοβαρά. Μιλάω το 2010 σοβαρά. Για να συνοηθούμε. Αυτό που είπε ο κύριο Σουρμελίδης δεν είναι σαφέ. Σε αυτή τη χώρα. Τον πνίξατε. Κυρία Γιάμαλη, για να συνοηθούμε σε αυτή τη χώρα. Το 2010 η χώρα χρεοκοπούσε ατάκτος. Εάν δεν μπαίναμε στο πρόγραμμα στήριξης, θα χρεοκοπούσαμε ατάκτος. Και υποθηκεύσατε. Η υποθήκευση που λέτε δεν την έκανε το Πασόκ. Όχι. Την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν υποθήκευσε το δημόσιο πλούτο της χώρας για 100 χρόνια. Από το 10 νομοθετήσατε το πρόβλημα το 2015. Υποθήκευση σημαίνει αυτό που έκανε ο Τσίπρας με το Βαρουφάκι το 2015. Όταν υποθήκευσαν τον πλούτο του ελληνικού λαού, δεν έχετε υποθηκεύσατε τη χώρα και ο ελληνικό λαό το θυμήθηκε και στι κάλπε. Λοιπόν, θα πάω στον κύριο Στεφανάδη. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Κύριε, βοηθήστε με, σα παρακαλώ. Θα πάω στον κύριο Στεφανάδη. Ήταν άδικε οι περικόπε δηλαδή που γίνανε το 2015, κύριε Μπουρνού. Ήταν άδικε. Ήταν δίκε. Ήταν άδικε. Εσεί απαντήστε, ήταν άδικε. Ναι, ήταν άδικε. Γιατί προσθέσετε κι άλλε τότε το 2015, το 2016, το 2017. Το 18. Με χρεοκοπημένα ασφαλιστικά ταμεία. Κύριε Μπουρνού, 4,5 χρόνια κάνατε δημοσιεύσεις περικοπές της συντάξης. Δεν ακούγεστε. Ούτε μία ούτε δύο. Τι λες, άνθρωπε. Εντάξει. Αλλά δείτε τι λες, άνθρωπε. Δεν ξέρετε τι ψηφίσει. Μιλάς ενώπιον συνταξιούχων και λέτε διαπράγματα. Δεν ξέρετε τι ψηφίσατε. Τι ψηφίσατε 4,5 χρόνια. Είναι δυνατόν. Είσαι φανατικότερος από τους δημοκράτες στο ψέμα και τη λάσπη. Εντάξει, ναι. Είναι δυνατόν. Μιλάς για συντάξεις απέναντι συνταξιούχους και λεβέντες. 4,5 χρόνια διαλύσατε τους συνταξιούχους. Πού ήσουν το 2015, πού ήσουν. Κύριε Μπουρνού, το καταλάβατε. Από το 2015 είχαμε να διαχειριστούμε τη χρεοκοπία της χώρας. Ποιος τη χρεοκόπησε, ο κακός καιρός. Η Νέα Δημοκρατία τη χρεοκόπησε. Αυτή που καλύπτεται εσείς, κύριε Μπουρνού. Φτάνει. Όχι, όχι, Γιώργη, μου να χαρείς. Πόσο να τον προλοτιάσει το κλίμα. Αφού τα έκανε τόσο καλά όλα το Πασόκ το 10 και χρεοκοπία. Και μας βάλατε με εκείνο το ντροπιαστικό διάγγελμα το Καστελόριζο στο Δούνου του. Γιατί δεν σας ψήφισε ο κόσμος. Γιατί και ξαναγίνανε εκλογές. Μισό λεπτό, θα τελειώσω πρώτα. Το 12 γίνανε εκλογές, δεν σας ψήφισαν. Ξανά δεν σας ψήφισαν. Το 15 δεν σας ψήφισαν. Ξανά δεν σας ψήφισαν. Και τώρα ξανά το 19. Τώρα, εάν αυτή η ερώτηση ψήφισαν. Είναι σοβαρή, θα απαντήσω εγώ σοβαρά. Είναι γιατί, ερώτηση λοιπόν, σοβαρή και θα μου απαντήσετε. Δεν υπάρχει κοντή μνήμη. Ξέρουν πολύ καλά όλοι οι πολίτες ότι από το 10 μέχρι και το 19 κάποιοι έκαναν καριέρα ως δίθεν αντιμνημονιακοί και μετά γίνανε τελείως μνημονιακότεροι του μνημονίου. Δηλαδή από το 23 όταν το Πασόκ έβαζε πλάτη στη χώρα για να μην χρεοκοπήσει, υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις στη χώρα που έταζαν το αντιμνημόνιο και δίχαζαν και δηλητηρίαζαν την εθνική κοινωνία. Φτάνει, και αφήσανε,
και κλείνω. Αφήσανε τη Χρυσή Αυγή να μπει στο κοινοβούλιο. Αυτό είναι έργο ΣΥΡΙΖΑ και έργο όλων αυτών. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Δυνάμεις, θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Συγκυβέρνησε με τον Καρατζαφέρη. Να χαρείτε, βοηθήστε με να βγάλουμε την εκπομπή. Λίγο έμεινε. Λοιπόν, κύριε Στεφανάδη, πάμε σας παρακαλώ να φύγουμε από την οικονομία.